Ένα ακόμη βήμα στη ζωή του κάνει ο γιος της Πόπης Μαλλιωτάκη και του Μπάμπη Λαζαρίδη. Ο Βασίλης πήρε την απόφαση και με την υποστήριξη της μητέρας του ασχολείται επαγγελματικά με το modeling. Παρατηρώ κάθε φορά που συναντιόμαστε ότι είσαι μια πολύ ανοιχτόμυαλη μητέρα. Ότι δεν λες πουθενά, όχι δεν λες όχι, λες ναι, αλλά είσαι και από δίπλα. Εσύ θα έλεγες στο παιδί σου ποτέ όχι? Όχι. Εντάξει, είναι κάποια πράγματα που θα του πει το όχι. Αλλά όμως όταν βλέπεις ότι το θέλει πολύ και ότι του δίνεται μια ευκαιρία, γιατί να μην το εκμεταλλευτεί. Είμαι από κοντά του, γιατί το παιδί τώρα αρχίζει σιγά σιγά να κάνει τα πρώτα του βήματα και στον χώρο του modeling, το δοκιμάζει και βλέπει. Αν έχει και τύχει. Νιώθεις έτσι περήφανη που ασχολείται, κάνει πράγματα δικά του, που έχει πάρει το δρόμο? Νιώθω διπλά περήφανη γιατί το έχω μεγαλώσει μόνη μου. Και οπωσδήποτε νιώθω μεγάλη χαρά και είμαι δίπλα του ό,τι και να χρειαστεί. Η κάμερα του αποκαλυπτικά βρέθηκε στην πρώτη φωτογράφηση του 17χρονου Βασίλη για τις ανάγκες του μπουκ του. Η εμπειρία είναι πρωτόγνωρη όσο για τον ίδιο αλλά και για τη μητέρα του που παρακολουθούσε όλη τη διαδικασία περήφανη για το γιο της. Τώρα που φωτογραφιζόταν, πώς ένιωθες? Πολύ ωραία, περήφανη είμαι. Πάρα πολύ περήφανη. Ασχολείσαι με τον χώρο αυτό? Το έχει? Πολύ. Αν δεν το είχε, κοίταξε να δεις. Αν δεν το έχει, αν δεν είχε τα προσόντα, θα του έλεγα εγώ να μην το κάνει. Θέλω να μου πεις, όταν είπες τη μαμά σου πρώτη φορά ότι σκέφτομαι να ασχοληθώ με το modeling, ποια ήταν η αντίδρασή της? Εντάξει, δεν το είπα έτσι ακριβώς και δεν σκεφτόμουν να ασχοληθώ με αυτό. Προέκυψε και είπα γιατί όχι. Γιατί εγώ γενικότερα μ' αρέσει να ανεβάζω φωτογραφίες, ασχολούμαι και με το Instagram και αυτά. Από εκεί και πέρα, εγώ όπως σας είπα, θέλω να ασχοληθώ με τη δημοσιογραφία. Εντάξει, αν είναι κάτι το οποίο με ενδιαφέρει και μπορώ να το κάνω, σίγουρα πρέπει να μπορώ να το κάνω. Εντάξει, δεν έχω θέμα. Η μητέρα σου είχε θέμα με το σχολείο, του τύπου ότι θα διαβάζεις, γιατί αν δεν διαβάζεις δεν θα το κάνεις. Κλασική Ελληνίδα μάνα. Γενικότερα δεν είχε τόσο πολύ στο μυαλό της, γιατί ξέρει ότι ας πούμε διαβάζω. Αγχωμένος για τη διαδικασία της φωτογράφησης, αλλά με τον απαραίτητο αέρα, ο Βασίλης Λαζαρίδης ποζάρει στο φωτογραφικό φακό με άνεση, έτοιμος να κατακτήσει το όνειρό του. Εσύ και σ' άγχος της. Ουσιαστικά στην πρώτη φωτογράφηση που έκανες. Ναι. Εντάξει, ένα άγχος το έχεις, αλλά. Ελπίζω να είναι ωραία καλές, δεν ξέρω τώρα, θα δούμε. Να σας πω, επειδή είμαστε στο πρώτο shooting, αν το λέω σωστά, τώρα θα πάτε στο δεύτερο shooting. Πρέπει να γίνονται κατά διαστήματα φωτογραφίσεις, γενικά, και με χειμερινά και με άλλα πράγματα, γενικότερα πρέπει. Ναι, εντάξει, τώρα αρχίζουμε. Είναι το χειμώνα, γιατί θα σκάσετε. Με κάψω, αυτά τα τρίτη βαθμούς. Και πεθάνει ο άνθρωπος. Η Πόπη Μαλλιωτάκη αλλά και ο γιος της είναι έτοιμοι να δεχτούν την όποια κριτική, ακόμα και την αρνητική. Είστε έτοιμοι για την αρνητική κριτική? Γιατί σίγουρα αν παίξει το βίντεο, τα site θα γράψουν ο γιος της Πόπης Μαλλιωτάκη και του Μπάμπη Λαζαρίδη έγινε μοντέλο. Δεν έχει σχέση τώρα αυτό και δεν πάει έτσι. Ο καθένας έχει τη δική του άποψη, την οποία μπορεί να εκφράζει. Δεν μπορώ τώρα εγώ, ας πούμε, να μπω σε μια διαδικασία να ασχολούμαι με το τι θα πει κάποιος. Από εκεί και πέρα εγώ, εφόσον έκρινα ότι μπορώ να το κάνω, ας πούμε, το κάνω. Δεν θα έκανα ποτέ κάτι το οποίο δεν θα πίστευα ότι μπορώ να το κάνω. Και θα έπρεπε ίσως και σε δύσκολη θέση τη μητέρα σου. Σίγουρα για να το κάνω, δεν το κάνω μόνος μου. Υπάρχει ένα background, ας πούμε, πίσω και. Απλά επειδή ξέρει πολύ καλά πώς λειτουργούν τα social media και τα site, ξέρετε πάρα πολύ καλά. Είναι σε ένα πολύ καλό πρακτορείο. Οπότε αν το παιδί δεν είχε και τα προσόντα, σίγουρα δεν θα το κάναμε και θα το βλέπα κι εγώ σαν μητέρα και δεν θα. Δεν χρειαζόταν να το κάνει, αλλά και έτσι και δοκιμαστικά ακόμα, ας πούμε, και όπου μας βγάλει, το κάνει.